Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star και να ξεκινήσουμε με τα μπλόκα που έστησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στις εισόδους της Μόριας οι κάτοικοι προκειμένου να εμποδίσουν τη διέλευση μεταναστών. Την ίδια ώρα στο κέντρο της Μυτιλίνης σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε αλληλέγγυους και δυνάμεις των ΜΑΤ. Το νόμο στα χέρια τους πήραν οι κάτοικοι της Μόριας. Έχουν κλείσει τον δρόμο και δεν επιτρέπουν σε ένα αυτοκίνητο να περάσει, καθώς όπως ισχυρίζονται, ο οδηγός εργάζεται σε ΜΚΟ. Τρομοκρατημένη η γυναίκα οδηγός πατάει γκάζι και προσπαθεί να διαφύγει. Εξαγριωμένοι οι κάτοικοι χτυπούν το αυτοκίνητο με την αστυνομία να παρακολουθεί. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν ελαιόνα ακριβώς έξω από το χωριό της Μόριας. Η νεολαία έχει έρθει και προσπαθούν να δουν εάν έχουν μπει μέσα στα χωράφια μετανάστες. Τώρα μόλις μπήκανε μέσα σε ένα σπίτι και ήταν όλη η αστυνομία εκεί πέρα, η γυναίκα μέσα έκλαιγε. Δεν μπορούσε να βγει. Χτυπούσαμε την πόρτα και δεν άνοιγε η γυναίκα, γιατί δεν ήξερε καν αν είμαστε εμείς. Κρατώντας ξύλα, περιπολούν σε ομάδες γύρω από τη Μόρια. Από εδώ το πέρασμα περνάνε, μέσα από το χωριό. Εδώ έχουν βάλει φωτιές, εδώ έχουν βάλει φωτιές. Εδώ κάποτε όλα αυτά είχαν ελιές. Κάποτε είχε ζώα, κάποτε είχε ζωή εδώ πέρα. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Το πρωινό σκηνικό της έντασης στη Μυτιλίνη συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες συγκεντρώθηκαν στην επάνω σκάλα Μυτιλίνης με σκοπό να κάνουν πορεία προς τη Μόρια. Η ώρα είναι 12 παρά 20. Τα ΜΑΤ παρατάσσονται στον επαρχιακό δρόμο Μυτιλίνης Μόριας, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι ομάδες αλληλέγγυων προς τους πρόσφυγες πλησιάζουν προς τον καταβλισμό. Στην περιοχή μυρίζει μπαρούτι, καθώς πίσω από τους αστυνομικούς φτάνουν και κάτοικοι της Μόριας έτοιμοι να συγκρουστούν με τους αναρχικούς. Η ώρα είναι 12:30. Οι ομάδες αλληλέγγυων πραγματοποιούν πορεία στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Από πίσω ακολουθούν οι άνδρες της αστυνομίας. Η πορεία των αλληλέγγυων κατέληξε στο Δημοτικό Θέατρο, όπου κατέβασαν το πανό της παράταξης Ελεύθεροι Πολίτες. Οι αναρχικοί θεωρούν ότι πίσω από τους κατοίκους κρύβεται η Χρυσή Αυγή. Οι κάτοικοι τα αποσιωπητικά εδώ μπαίνουν γιατί είναι γνωστός ο καθοδηγητικός ρόλος που έχουν οργανωμένες νεοναζιστικές, φασιστικές γκρούπες στην υποκίνηση κινήσεων που αυτοπαρουσιάζονται σαν αυθόρμητες. Οι κάτοικοι της Μυτιλίνης άρχισαν να συγκεντρώνονται στην Οδό Ερμού, έτοιμοι να συγκρουστούν με τους αλληλέγγυους. Η αστυνομία έκανε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης για να διαλύσει τους συγκεντρωμένους. Λίγο μετά τις 2.30 τα ξημερώματα επέστρεψε η ηρεμία στην πόλη χωρίς να γίνουν συλλήψεις ή προσαγωγές από την αστυνομία. Να συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι με τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος με τον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσιακάρ. Τι είπαν, θα μας μεταφέρει τώρα ο Κώστας Σημειονίδης. Κώστας, ακούμε. Ελένη, ο Χουλουσιακάρ ήταν αυτός που πήρε τηλέφωνο γύρω στις 10.30 το πρωί τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Συζητήσανε για τα θέματα ασφαλείας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά εν ώψη των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης του νέου γύρου συνομιλιών για τα ΜΟΗ που ξεκινάει στην Αθήνα, θα γίνει μεταξύ 17 και 21 Φεβρουαρίου. Επίσης, να σου πω ότι στις 12 με 13 του μηνός οι δύο άνδρες θα συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Κώστα Σημειονίδη, σε ευχαριστώ. Πάντως, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους αναφέρθηκε στις εξελίξεις αλλά και στα ίμια και υποστήριξε πως η τουρκική πλευρά είχε στείλει μήνυμα στην Αθήνα για να μην προκληθεί ένταση στην περιοχή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου. Krizi yaşanmamıştır. Niye? Ortaya koyduğumuz tavırlarla. Dedik ki, bakın Kardak'ta en ufak bundan önce olduğu gibi bir hareket olursa cevabımız farklı olur. Ama Kardak'ta Yunanistan tarafından herhangi bir şey olmazsa bizim tarafımızdan da herhangi bir şeyin olmadığını göreceksiniz. Nitekim Savunma Bakanım bugün büyük ihtimalle Yunanistan Savunma Bakanı'nı arayarak kendisine de teşekkür edecekti. Yani bu yıl olduğu gibi bundan sonra da bu süreç Kardak ve diğer adalar olmak üzere devam etsin diye. Olması gereken bu.
Στο θέμα του κορονοϊού, τους 492 έφτασαν οι νεκροί, ενώ ο συναγερμός έχει σημάνει σε κρουαζιερόπουλο με 1.800 επιβάτες, το οποίο έφτασε στο Χονγκ Κονγκ. Σε καραντίνα είναι και κρουαζιερόπουλο στην Ιαπωνία, στη χώρα μας. Αν και έχει καταγραφεί περιστατικό στο αεροδρόμιο Ελευθέριος, δεν έχει καταγραφεί περιστατικό στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ξεκίνησε η θερμομέτρηση επιβατών και πληρωμάτων, ενώ στο Αττικό Νοσοκομείο οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι παρουσίασαν τους θαλάμους αρνητικής πίεσης, όπου θα απομονωθούν τυχόν ύποπτα κρούσματα κορονοϊού. Αυτές οι εικόνες είναι από την άφιξη πρωινής πτήσης στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όπως βλέπετε, γίνεται θερμομέτρηση όλων των επιβατών και του πληρώματος των αεροσκαφών μέσω θερμομέτρου υπερήθρων. Τα μέτρα ασφαλείας πλέον στις πύλες εισόδου είναι πιο αυστηρά και δίνονται οδηγίες σε Κινέζους ταξιδιώτες με ειδικά φυλάδια. Το πρωί στο Αττικό Νοσοκομείο, που είναι ένα από τα 13 νοσοκομεία αναφοράς για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στη χώρα μας, οι λοιμοξιολόγοι μας έδειξαν τους θαλάμους αρνητικής πίεσης, όπου απομονώνεται ένα πιθανό ύποπτο κρούσμα. Ο θάλαμος έχει δική του μονάδα αερισμού. Δεν επικοινωνεί ούτε με το υπόλοιπο νοσοκομείο, ούτε με τους υπόλοιπους χώρους της μονάδας. Και υπάρχει και μια διαφορά πίεσης που εξασφαλίζεται. Έξω από κάθε δωμάτιο, εδώ στο τμήμα λοιμόξεων όπου βρίσκομαι στο Αττικό Νοσοκομείο, οι γιατροί αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Φορούν τα ειδικά γυαλιά, έχουν τα γάντια μιας χρήσης αλλά και τα αποστηρωμένα, υπάρχουν οι μάσκες μιας χρήσης αλλά και οι στολές, οι οποίες στη συνέχεια πετάγονται στον κάλαθο αποβλήτων. Πάνω από δεκαετία που λειτουργεί συνεχώς η μονάδα, δεν είχαμε κανένα περιστατικό οριζόντιας μετάδοσης ή μετάδοσης δηλαδή από ασθενή σε ασθενή παθογόνου. Οι ειδικοί έχουν εμπειρία από παλιότερες επίγουσες καταστάσεις όπως την έξαρση του SARS ή περιστατικά έμπολα και ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν ένα ύποπτο κρούσμα. Αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν πάνω από 24.000 κρούσματα και περίπου 500 είναι οι νεκροί. Ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας συγκρίνει τις επιπτώσεις του ιού αυτού σε σχέση με τη γρήπη. Συμπεριφέρεται λοιπόν σαν μια γρήπη, αλλά είναι λίγο πιο μεταδοτικός αυτή τη στιγμή. Αυτό το περίφημο ρο 0 που σημαίνει ένας κολλάει δύο, γιατί η γρήπη είναι ένας κολλάει 1,3. Θνητότητά του που είναι 2%, η γρήπη σκοτώνει πολύ λιγότερους. Πάντως από το ΕΚΑΒ έγιναν με επιτυχία δύο επιχειρήσεις προσομοίωσης αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και στον Ποδοσάκιο στην Πτολεμαΐδα. Το ΣΤΑΡ μπήκε χθες στα άδυτα του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκεί όπου οι μοριακοί βιολόγοι ελέγχουν τα τεστ για ύποπτα κρούσματα κορονοϊού. Στο Χονγκ Κονγκ έχει σημάνει συναγερμός, καθώς είναι σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο με 1.800 επιβάτες. Ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο είναι σε καραντίνα στην Ιαπωνία. Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας σήμερα και μάλιστα σε πολλές περιοχές το θερμόμετρο έπεσε μέχρι και 11 βαθμούς Κελσίου. Η χιονόπτωση είναι πυκνή στις ορεινές περιοχές, ενώ χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στη Φλόρινα, όπου έκλεισαν τα σχολεία. Στον Χορτιάτι οι κάτοικοι ξύπνησαν στα λευκά. 11:30 το πρωί. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο Χορτιάτι έχει πέσει έναν βαθμό κάτω από το μηδέν. Ναι. Στο Χορτιάτι, στο Φίληρο, στο Χώρι, παντού. Αλλά τι υπάρχει, στον αγώνα του πρωί είμαστε, τα καταφέρνουμε. Στο ορεινό οδικό δίκτυο του νομού είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες. Ο δρόμος Χορτιάτι Αγίου Βασιλείου έκλεισε για μερικές ώρες, πιάνοντας τους οδηγούς στον ύπνο. 4 αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή εκχιονιστικών. Μένετε Άγιο Βασίλειο. Στον Άγιο Βασίλειο και έχει κλείσει ο δρόμος. Πώς θα πάτε? Θα πάμε γύρω-γύρω. Από Ρετζίκι, Χορτιάτι, θα βγούμε περιφερειακό. Εκχιονιστικά μηχανήματα και λατιέρες στο Δήμο Πανοράματος Πηλαίας Χορτιάτι έχουν πάρει φωτιά. Από τα ξημερώματα έχουν βγει όλοι στους δρόμους και προσπαθούν να κρατήσουν πάση θυσία το δίκτυο καθαρό. Πώς είστε στους δρόμους τώρα? Είμαστε γύρω στα 30 άτομα. Στα Λευκά ξύπνησαν το πρωί η Κοζάνη και η Καστοριά. Στη Φλόρινα, μάλιστα, έκλεισαν τα σχολεία λόγω της πυκνής χιονόπτωσης. Η βουτιά της θερμοκρασίας στις ορεινές περιοχές της Μακεδονίας έφτασε μέχρι και 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Φλόρινα, για παράδειγμα, οι χθεσινοί 20 βαθμοί έγιναν 3, στην Κοζάνη οι 18 έγιναν 1, ενώ στην Καστοριά το χθεσινό 18 έπεσε στους 3 βαθμούς Κελσίου. Μαζί με το χιονιά και το τσουχτερό κρύο, το νέο κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα έφερε μαζί του και θυελλώδεις βοριάδες. Στην Κρήτη ξυλώθηκε ένα στέγαστρο και προσγειώθηκε στο δρόμο, ενώ η πρωινή πτήση από Αθήνα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Στο ναύπλιο, ο μανιασμένος αέρας κομμάτιασε τέντα στο δεύτερο όροφο ενός κτηρίου. Η τροχέα αναγκάστηκε να κλείσει το δρόμο προκειμένου να προστατέψει τους περαστικούς, ενώ στο σημείο έσπευσε και η πυροσβεστική. Οι χιονοπτώσεις, οι οποίες ήδη εκδηλώνονται στη Βόρεια Ελλάδα, σταδιακά θα επεκταθούν νοτιότερα.
Έτσι αύριο θα χιονίσει σε όλα τα ορεινά, τα ημιορεινά τμήματα, αλλά ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στην κεντρική υπηρωτική Ελλάδα. Συγκεκριμένα θα χιονίσει σε παιδινές περιοχές της Θεσσαλίας, καθώς επίσης σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στην Ανατολική Στερεά, όπως επίσης και στην Εύβοια. Στα Λευκά έχουν ντυθεί από το πρωί τα ορεινά της Ηπείρου. Να συνδεθούμε με το Μέτσοβο και την συνάδελφο Μέρι Τζόρα, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Από τα ξημερώματα, λοιπόν, έχουμε χιονοπτώσει στα ορεινά της Ηπείρου, στην Κόνιτσα και στο Μέτσοβο, εδώ που βρισκόμαστε εμείς. Το κρύο είναι τσουχτερό. Ο υδράργυρος έχει κάνει βουτιά κάτω από τους 0 βαθμούς. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας είναι σε ετοιμότητα. Όλα τα μηχανήματα αποχιονισμού προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, αν τυχόν δημιουργηθούν στο επαρχιακό ορεινό δίκτυο. Οπότε, Ελένη, δεν έχουμε προς το παρόν προβλήματα, Μέρι Τζόρα. Προς το παρόν δεν έχουμε προβλήματα. Σε ευχαριστώ. Νεαροί που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυρπόλησαν χθες το βράδυ το αυτοκίνητο εκδότη που ήταν σταθμευμένο έξω από εστιατόριο στην Αγία Βαρβάρα. Περαστικοί κατέγραψαν καρέ-καρέ τις εικόνες από την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε. Σταμάτησε μία μηχανή μεγάλου κυβισμού με δύο επιδένοντες, οι οποίοι σπάσαν το αυτοκίνητο και έβαλα μέσα μία βόμβα. Σοκαρισμένος ο εκδότης περιγράφει πώς οι κακοποιοί πυρπόλησαν το αυτοκίνητό του. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το γιοταχή έγινε παρανάλωμα του πυρός. Δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 6 πυροσβέστες έφτασαν στην οδό Αγίας Βαρβάρας, έξω από την ταβέρνα που το είχε σταθμεύσει ο αστυνομικός φρουρός του εκδότη και προσπάθησαν να σβήσουν την πυρκαγιά. Γύρω σε 9 παρά περίπου, μπήκαμε στο μαγαζί και όταν καθίσαμε στο τραπέζι ακούσαμε μια έκρηξη. Σίγουρο είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος το έκανε προφανώς είχε έλεγχο της κατάστασης. Το πιο πιθανό είναι ότι μας παρακολουθούσαν. Ενδιαφέρει ότι είμαι καλά εγώ και οι άνθρωποι που είμαστε μαζί. Ο εκδότης της εφημερίδας Παρασκήνιο και Καρφίτσα είναι η δεύτερη φορά που πέφτει θύμα κακοποιών. Το 2017 άγνωστοι είχαν πετάξει χειροβομβίδα έξω από το σπίτι του. Η ασφάλεια τώρα έχει αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Η αυτοθυσία των πυροσβεστών έσωσε ολόκληρη περιοχή στην Αργολίδα, καθώς οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια στο χωριό Μίλη. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνδρας της πυροσβεστικής. Βάτα, χωράφια, καήκαν όλα. Ευτυχώς δεν πήραν τα σπίτια. Ο άνεμος που φυσά με μανία δυναμώνει τη φωτιά και οι φλόγες υψώνονται απειλητικές στο νυχτερινό ουρανό. Η πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα στο καταχύμωνο απειλεί σπίτια. Και εμείς με τα λάστιχα εδώ, αλλά άμα δεν ερχόταν και η πυροσβεστική τόσο γρήγορα δεν γινόταν τίποτα. Έτσι, αρισμένο με πίεση. Ένας πυροσβέστης πάνω στο καθήκον έσπασε το πόδι του άνθρωπος. Κάστρες τόσο μεγάλες. Πώς είναι, ας πούμε, το φύλλο του δέντρου, τόσο μεγάλο και να είναι πειρακτωμένο, να βλέπεις ένα θέαμα, δηλαδή ούτε μετεωρίτες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο έξω από το χωριό Μίλη, σε περιοχή με πυκνή βλάστηση. Καλό θα είναι οι αρμόδιοι να φροντίσουν να καθαρίζονται αυτά τα πράγματα. Στο σπίτι σας είχατε πάρει μέτρα σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Τι μέτρα να πάρεις, το κλείσαμε και τα αφήσαμε ό,τι γίνει. Δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι άλλο. Τι άλλα μέτρα, να ρίχνει νερό με το λάδι. Βεβαίως φοβηθήκαμε. Αργά τη νύχτα και ύστερα από υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι πυροσβέστες μπόρεσαν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, παρέμειναν όμως σε επιφυλακή, καθώς υπήρχε κίνδυνος για αναζωπήρωση. Κινδυνεύσανε και σπίτια και ευτυχώς ήταν άμεση πυροσβεστική και την περικυκλώσανε. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ οι κάτοικοι υποψιάζονται ανθρώπινο χέρι. Μάλλον εμπρισμός. Εμείς περνούσαμε με το φίλο μου εδώ από το δρόμο και είδαμε δύο εστίες. Η μία στο Δημαρχείο και η άλλη 100 μέτρα πιο κάτω. Αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την άγρια δολοφονία της εφοριακού Δώρα Ζέμπερη στο δεύτερο νεκροταφείο της Αθήνας. Κατερίνα Μαστραντονάκη, θα μας ενημερώσει η Κατερίνα. Στις 25 Νοεμβρίου του 2020 αποφάσισε το δικαστήριο, Ελένη, κυρίες και κύριοι, να γίνει η δίκη για το χαμό της άτυχης κοπέλας που δολοφονήθηκε από τον 60χρονο κατηγορούμενο με 14 μαχαιριές στο δεύτερο νεκροταφείο πάνω από τον τάφο του καλύτερου του φίλου τον Οκτώβριο του 2017. Μια υπόθεση που είχε συνταράξει το Πανελλήνιο. Η απόφαση αυτή λήφθηκε
καθώς οι δύο πλευρές επικαλέστηκαν κολλήματα. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν, Ελένη, η στιγμή που η αδελφή της 32χρονης εφοριακού πλησίασε την έδρα και είπε στους δικαστές ότι η μητέρα τους, από τότε που χάθηκε η Δώρα, με το ζόρι τρώει και κοιμάται και δεν ήταν σε θέση να πάει στο δικαστήριο, καθώς βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Επίσης και από την πλευρά του κατηγορούμενου, η νέα συνήγορός του που του διόρισε το κράτος υποστήριξε ότι ήταν άρρωστος. Πρωτόδικα, να θυμίσουμε, είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και ληστεία με ιδιαίτερη αγριότητα. Κατερίνα Μαστραντονάκη. Ο εραστέχνης ψαράς που εξαφανίστηκε χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της Αργολίδας εντοπίστηκε νεκρός λίγο έξω από το Τολό. Ο άτυχος άνδρας βγήκε για ψάρεμα, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν πολύ ισχυροί άνεμοι. Ο 53χρονος ερασιτέχνης ψαράς που βγήκε στα νυχτά για να ασχοληθεί με το αγαπημένο του χόμπι εξαφανίστηκε στην κυριολεξία μέσα σε λίγες στιγμές. Ήταν ο γιος του, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι ενώ παρακολουθούσε το σκάφος που θεωρούσε ότι ήταν αυτό του πατέρα του που κυκλοφορούσε στη θάλασσα με αυτόν τον δυνατό άνεμο που έχουμε σήμερα το απόγευμα, έχασε από τα μάτια του το σκάφος. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Δύο σκάφη του λιμενικού και ένα ελικόπτερο που απογειώθηκε μέσα στη νύχτα άρχισαν την αγωνιώδη αναζήτηση του αγνοούμενου. Στην επιχείρηση βοήθησαν με τα καΐκια τους και επαγγελματίες ψαράδες της περιοχής. Όμως το πυκνό σκοτάδι και ο δυνατός άνεμος δυσκόλευαν τις προσπάθειες για διάσωση. Η πορεία του σκάφους, όπως μας λέει ο μάρτυρας, ο γιος του, ήταν από την πλατεία προς το Τολό. Τελικά, ισορρός του άτυχου ψαρά εντοπίστηκε λίγο έξω από το Τολό, ενώ το ξύλινο βαρκάκι του δεν έχει ακόμα βρεθεί. Αναγνωρίστηκε και οι έρευνες βέβαια συνεχίζονται για το σκάφος. Στην Κοζάνη, ένα παιδί χτυπήθηκε από αυτοκίνητο ενώ έτρεχε για να γλιτώσει από αδέσποτα σκυλιά. Λεπτομέρειες από την Τασούλα Παπανικολάου. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ και ενώ 11χρονος πήγαινε στο σπίτι του. Σύμφωνα με το kozanilife.gr, δέχτηκε επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκυλιών και στην προσπάθειά του να διαφύγει, τον χτύπησε αυτοκίνητο. Ο οδηγός σταμάτησε καριέρα και κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον ανήλικο, ενώ ο οδηγός στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις του από το σοκ που υπέστη. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η μητέρα του θα καταθέσει μήνυση κατά των υπευθύνων. Τροχαίο με παράσυρση είχαμε όμως και στα Χανιά με τραυματία μία γυναίκα. Όπως αναφέρει το Crete24.gr, η γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο. Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί. Η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα. Περαστική ειδοποίησε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την άτυχη γυναίκα στο νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στο Πήλιο, οι αρχές συνέλαβαν 64χρονο, ο οποίος γρονθοκόπησε την αδερφή του. Όπως γράφει το thenewspaper.gr, τα δύο αδέρφια καυγάδισαν σε σπίτι στην Πορταριά για περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας προκάλεσε σωματικές βλάβες στην αδερφή του, η οποία τον κατήγγειλε στην αστυνομία. Τα δύο αδέρφια θα λύσουν τώρα τις διαφορές τους στα δικαστήρια. Ο Ντόναλντ Τραμπ απίφθινε την καθιερωμένη ετήσια ομιλία του για την κατάσταση του έθνους, όπου διαπιστώθηκε για μία ακόμη φορά η πολύ κακή του σχέση με τη Δημοκρατική Πρόεδρο της Βουλής. Η Νάνση Πελόζη έσκισε το αντίτυπο της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου. And my fellow Americans, the best is yet to come. Thank you. God bless you. Η Νάνση Πελόζη σηκώνεται και σκίζει το αντίγραφο της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ μόλις εκείνος το παραδίδει. Είναι πρωτοφανής εικόνα στην καθιερωμένη ετήσια ομιλία του Αμερικανού Προέδρου ενώπιον των εκλεγμένων αντιπροσώπων του Αμερικανικού Έθνους. Από την αρχή της ομιλίας φαίνεται τι θα γίνει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται να δώσει το χέρι του στην Πελόζη, τη γυναίκα που ηγείται της προσπάθειας καθαίρεσής του, γυρίζοντας από την άλλη. Εκείνη του δίνει το λόγο αναφέροντας μόνο τα τυπικά λόγια. Members of Congress, the President of the United States. Ο Τραμπ δεν πτωείται. Σε μια ομιλία διάρκειας 80 λεπτών δεν αναφέρεται καθόλου στο θέμα της δίκης του στη Γερουσία, η οποία πάντως αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ με την αθώωσή του και τη μη καθαίρεσή του. Three years ago we launched the great American comeback. America's enemies are on the run. America's fortunes are on the rise and America's future is blazing bright. The years of economic decay are over. Στο τέλος της ομιλίας Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιάζουν πλήρως διχασμένες. Οι Ρεπουμπλικάνοι χειροκροτούν, οι Δημοκρατικοί ούτε καν σηκώνονται από τις θέσεις τους. Τα μέλη των δύο μεγάλων κομμάτων του Κογκρέσου δεν ενώνονται ούτε όταν ο Τραμπ απονέμει τιμητικό μετάλλιο στον έκπληκτο συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Ραζ Λίμπο. Is a special man.
beloved by millions of Americans who just received a stage 4 advanced cancer diagnosis. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους και επικεφαλής αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Χουάν Γκουαϊδό. But Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. Στο στόχαστο του Τραμπ για μια ακόμη φορά η μετανάστες και ο σοσιαλισμός. If you come illegally, you will now be promptly removed from our country. Because it was a manifesto of mistruths. Φωνική καραμπόλα σε τούνελ στο Βέλγιο στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο. Περισσότερα θα μας πει Αντιόπη Σωτηρίου. Αντιόπη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Το δυστύχημα λοιπόν έγινε στην περιφερειακή σειρά Καμπέβερεν της Αμβέρσας, στο ρεύμα που πηγαίνει προς την Ολλανδία. Για διευκρίνηση τους ακόμη λόγους, δύο λεωφορεία, τρία φορτηγά και ένα επιβατικό αυτοκίνητο που μετέφεραν συνολικά 115 ανθρώπους συγκρούστηκαν με σφοδρότητα. Από την άμορφη μάζα των οχημάτων, οι διασώστες ανέσυραν ένα νεκρό και 49 τραυματίες, εκ των οποίων οι 5 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Λόγω της καραμπόλας, η πολύ συχνά στη σύραγγα έκλεισε για αρκετή ώρα, Ελένη. Και 50χρονος ακτιβιστής έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε σε λίμνη από λιωμένο πάγο πάνω σε παγετώνα της Ανταρκτικής. Ναι, οι εικόνες είναι μαγευτικές πραγματικά, αλλά το κρύο φοβερό. Φορούσε μόνο μαγιό, σκουφάκι και γυαλιά σε θερμοκρασία νερού 0. Εκτός από τη λίμνη στον παγετώνα, κολύμπησε κάτω από το στρώμα των πάγων της Ανατολικής Ανταρκτικής, μέσα σε τούνελ που λιώνουν, και ομολογεί ότι παρότι ένιωσε φόβο, ήταν η πιο όμορφη κολυμβητική διαδρομή που έκανε ποτέ. Ο Λούις Πιού κολυμπά συχνά στα παγωμένα νερά των αρκτικών κύκλων με στόχο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την κλιματική αλλαγή. Αυτή τη φορά ήθελε να δείξει ότι οι πάγοι λιώνουν όλο και πιο γρήγορα εκεί και ότι πρέπει να υπάρξει δράση άμεσα. Είναι εντυπωσιακό. Αντιόπιση ο Τύριος, ευχαριστώ. Ο Πέτρος Μπενέκος που ζει στο Λος Άντζελες μίλησε εκ βαθέων στο Γιώργο Σατσίδη για τη στενή σχέση του με τον σούπερστάρ των Lakers. Κύριε Μπενέκο, είστε ο μοναδικός Έλληνας στον κόσμο ο οποίος ήσασταν στενός φίλος του Κόμπι Μπράιαντ. Ήταν πανέξυπνος, δυνατός. Αυτός το είχε πάρει από τους αρχαίους Έλληνες. Μου έλεγε πάντα ο δυναμισμός, η δύναμη, γιατί είχε διαβάσει πολλή φιλοσοφία και πολλή ιστορία, την είχα πάρει από τους αρχαίους Έλληνες. Του άρεσε πολύ το φαγητό. Πάρα πολύ και του άρεσε γιατί τις πανακόπιτα την ανοίγουμε το φύλλο, όπως γιατί είμαι από τα Γιάννενα καταγωγή μου, οπότε ανοίγουμε το φύλλο. Παραδοσιακά έχει έρθει δύο φορές για να σου δώσω να καταλάβεις πόσο ανθρώπινο είναι πίσω στην κουζίνα με τους μαγείρους στο μαγαζί να μιλήσει, να δει πώς γίνονται οι κεφτέδες, να δει πώς γίνεται η σπανακόπιτα και το άρεσαν πολύ και τα παϊδάκια. Μιλούσαμε για να έρθει και με την οικογένεια, όχι αυτό το καλοκαίρι, για το επόμενο καλοκαίρι. Για να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Παρέα. Ο Πέτρος Μπενέκος κρατά περήφανος τη φανέλα με το 24 και την υπογραφή του Κόμπι Μπράιαντ. Έχει μία από τις πιο επιτυχημένες αλυσίδες εστιατορίων στην Αμερική και ο Κόμπι πήγαινε εκεί συχνά με τη σύζυγό του Βανέσα. Την έκανα την εκτίμηση. Την γνωρίζει. Κυρία. Πολύ κυρία. Του στάθηκε γενικά όλα τα χρόνια δίπλα του. Έχει πάρα πολύ καλή οικογενειακή ζωή. Πολύ καλός οικογενειάρχης. Η Βανέσα Μπράιαντ προσπαθεί απεγνωσμένα να αναμετρηθεί με το αδυσόπιτο χτύπημα της μοίρας. Αυτά που δεν πρόλαβε να ζήσει με τον Κόμπι και την κόρη του Τζίτζι αντανακλά πρόσφατη ανάρτησή της. Χαρείτε κάθε στιγμή δίπλα στους αγαπημένους σας, διότι ποτέ δεν ξέρεις πότε θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο. Στο Instagram ανέβασε δύο σπαρακτικές φωτογραφίες. Η μία, ένα σκίτσο της χαμογελαστής Τζιάννα. Η άλλη, καρέκλες του γηπέδου ντυμένες με τη φανέλα του Κόμπι. Δίπλα το 2, ο αριθμός που φορούσε η κορούλα τους. Να επιστρέψουμε τώρα στο πρώτο θέμα του δελτίου και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, αναπληρωτή Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Κύριε Κουμουτσάκο, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Κύριε Κουμουτσάκο, πριν περάσουμε στο θέμα των ΜΚΙΟ, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας και απάντηση στη γενικότερη αίσθηση ότι η κατάσταση στο μεταναστευτικό είναι πολύ δύσκολη έως και αδιέξοδη. Η κατάσταση στο μεταναστευτικό είναι δύσκολη γιατί το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ δύσκολο, πολυεπίπεδο και σύνθετο θέμα. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Πόσο μάλλον όταν, όπως συνέβη στη δική μας περίπτωση, η κυβέρνησή μας παρέλαβε ένα μηχανισμό ξεχαρβαλωμένο, μια κατάσταση χαώδη, πάνω στην οποία προστέθηκε η συνειδητή πολιτική της Τουρκίας να αυξήσει από τον Ιούλιο και μετά τις μεταναστευτικές ροές, γιατί τις θεωρούσε ως τμήμα και εργαλείο των γεωπολιτικών της επιδιώξεων στην περιοχή. Μπροστά σε αυτή τη σύνθεση, από τη μια μεριά, μια κληρονομιά μιας κατάστασης χαόδους και από την άλλη μια έξαρση που προκάλεσε η πολιτική της Τουρκίας, δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες στο πρόβλημα που κληθήκαμε να χειριστούμε. Γίνανε και λάθη. Υπήρξαν και καθυστερήσεις. Αλλά ο αγώνας μας είναι συνεχής. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και έχουμε διαμορφώσει πλέον μια πολιτική πολύ ξεκάθαρη.
γρήγορες διαδικασίες ασύλου, για να ξέρουμε ποιοι έχουν δικαίωμα και ποιοι δεν έχουν και πρέπει να φεύγουν από τη χώρα, περισσότερες επιστροφές και καλύτερα οργανωμένη διοίκηση για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση αυτή. Και βεβαίως έτοιμα προς τους Ευρωπαίους εταίρους μας, συνεχές έτοιμα και πιεστικό για μεγαλύτερη και ουσιαστική αποτελεσματική αλληλεγγύη. Μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, σύμφωνα με τις σημερινές και χθεσινές δηλώσεις, είναι και η ΜΚΟ. Μιλήσατε για αυδαίλες, κύριε Κουμουτσάκο. Τι εννοείτε? Χθες, όπως ξέρετε, η κυβέρνηση νομοθέτησε με τρόπο που θα δώσει στο κράτος τη δυνατότητα να οργανώσει καλύτερα ένα και πάλι χαώδες περιβάλλον που παραλάβαμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολύ χρήσιμες μη κυβερνητικές οργανώσεις που πραγματικά συνεισέφεραν στη δύσκολη στιγμή στη χώρα μας. Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες που δημιουργήθηκαν ευκαιριακά. Τις οποίες, κύριε Κουμουτσάκο, έχετε εντοπίσει με ένα περίεργο τρόπο. Αυτές τις ΜΚΟ τις έχετε εντοπίσει εσείς? Αυτές έτσι κι αλλιώς θα εντοπιστούν, ξέρετε, μέσα από τη διαδικασία της διαμόρφωσης ενός πρωτοκόλλου που θα καταγράφονται όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ανάλογα με το χαρακτήρα, το έργο και την αποτελεσματικότητά τους. Πάνω γύρω από το μεταναστευτικό, ξέρετε, για 5 χρόνια διαμορφώθηκε ένα ευρύ και πυκνό δίκτυο συμφερόντων. Συμφερόντων που έζησαν μέσα από την παράταση της διαδικασίας ασύλου και κέρδισαν λεφτά. Και εκεί είναι ένα δίκτυο το οποίο πραγματικά παρασιτικά λειτουργήσε. Ξαναλέω ότι υπάρχουν πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις που κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά και άλλες που δεν την κάνουν δουλειά και που συνεισέφεραν στο να επεκτείνεται και να βγάζει ρίζες αυτό το δίκτυο συμφερόντων γύρω από ένα θέμα ανθρωπιάς και ασφάλειας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Θα ήθελα να κλείσουμε. Ελπίζω να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Με αυτό που είπε μάλλον ο κύριος Πέτσας για την χρονική στιγμή που έγιναν οι διαδηλώσεις στη Μυτιλίνη, ότι είναι υποκινούμενες. Δεν είναι προφανές. Κοιτάξτε, εγώ στοιχεία στα χέρια μου, ποιος είναι υποκινούμενος, πότε και από πού, δεν υπάρχουν. Όμως δεν έχω στα χέρια μου, συγγνώμη. Όμως, δηλαδή είναι εικασίες, κύριε Κουμουτσάκο. Όλοι πρέπει να μετρήσουμε και να εξετάσουμε σοβαρά και να μας απασχολήσει και να μας προβληματίσει το γεγονός της χρονικής σύμπτωσης. Απόλυτης χρονικής σύμπτωσης. Τη στιγμή που η κυβέρνηση αποφάσισε να ψάξει αυτό το θέμα με νομοθετική ρύθμιση, την ίδια στιγμή εκδηλώθηκαν αυτά που εκδηλώθηκαν στη Μυτιλίνη. Και αυτή τη σύμπτωση δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Κύριε Κουμουτσάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και αμέσως μετά το ταξίδι της ελληνικής κυβέρνησης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τους στόχους του επόμενου εξαμήνου. Κοντά μας είναι η Μαρία Παπά. Μαρία, τι υπόθηκε στη συνάντηση? Ο Άδωνης Γεωργιάδης, Ελένη, παρουσίασε στον Πρωθυπουργό τους επενδυτικούς στόχους, οι οποίοι επετεύθηκαν το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και απαριθμήθηκαν σε 110. Ο Υπουργός Ανάπτυξης παρέδωσε τον φάκελο στον Κυριάκο Μητσοτάκη και έλαβε τα εύσημα για τη δουλειά που έχει γίνει στο κομμάτι των επενδύσεων. Συγχαρητήρια για τις επιδόσεις του Υπουργείου συνολικά σε όλη την πολιτική ηγεσία για το πρώτο εξάμηνο. Νομίζω ότι το αποτύπωμα είναι σαφώς πολύ θετικό, αλλά βέβαια αυτό ανεβάζει και τον πύχη των προσδοκιών για το τι πρέπει να κάνουμε το 2020, το οποίο είναι έτος ανάπτυξης και επενδύσεων. Έχουμε φτιάξει με τον κύριο Παθανάση ειδήσεις εξόδους και όχι φυσικά στο κράτος. Ειδικό βιβλιαρά για να ξέρετε και τι κάνουμε αλλά και τι θέλουμε να κάνουμε το επόμενο εξάμηνο. Στους στόχους για το επόμενο εξάμηνο, ο Πρωθυπουργός έθεσε την αύξηση της κρατικής συμμετοχής στις εγχώριες και ξένες επενδύσεις, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ώστε να αποτυπωθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Τράπεζας, την περαιτέρω αξιοποίηση κονδυλίων ΕΣΠΑ, την ολοκλήρωση λειτουργίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ολοκλήρωση έργων ΣΔΙΤ και των δράσεων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ εν όψη του τακτικού συνεδρίου που θα γίνει την άνοιξη. Σύνδεση με Κουμουνδούρα και βρίσκεται η Ειρήνη Σαββοπούλου. Ειρήνη. Μέσα λοιπόν, Ελένη, σε φιλοπολεμικό κλίμα γίνεται αυτή η συνεδρίαση, καθώς εν όψη του συνεδρίου αφωνίζονται τα μαχαίρια για μια θέση, για μια σειρά από θέματα, όπως για παράδειγμα το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για το δημοψήφισμα που αποφασίστηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Παρά τις προσπάθειες τώρα του Αλέξη Τσίπρα να εξορκίσει την εσωστρέφεια σχεδόν σε καθημερινή βάση, είτε δημόσια είτε παρασκηνιακά, στελέχη του ανταλλάσσουν πειρά, με βασικό σημείο έχουμε βέβαια πάντα τη διεύρυνση του κόμματος και το άνοιγμα του κόμματος. Γι' αυτό και σήμερα η Κουμουνδούρου επιδιώκει να
καταστρέψει το ενδιαφέρον στην πρόταση νόμου που καταθέτει για τον κατώτατο μισθό, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και παρέμβαση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα με δήλωσή του, στην οποία αναμένουμε να απευθύνει και πρόσκληση στις προοδευτικές δυνάμεις που βλέπει κοινά για να την ψηφίσουν όταν αυτή θα έρθει η προσυζήτηση στη Βουλή. Μάλιστα, Ειρήνη Σαββοπούλου, σε ευχαριστώ. Και τις προτάσεις του ΜΕΡΑ25 για την αποσυμφόρηση των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας παρουσίασε ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρουφάκης. Αντί για πώληση των κόκκινων δανείων, μαζική μεταφορά τους σε ένα ειδικό όχημα το οποίο να το ελέγχει το δημόσιο. Διακοπή όλων των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και ακίνητων που στεγάζουν λειτουργούσες επιχειρήσεις. Τα δάνεια τα οποία μεταφέρονται και δεν πωλούνται παγώνουν. Να ξεκινήσει από σήμερα μια συζήτηση με όλους, με ανοιχτή ατζέντα. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με αθλητικές ειδήσεις. Κοντά μας είναι ο Θοδωρή Σούκας. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, λένε, έχουμε πλούσια επικαιρότητα τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ. Η ΑΕΚ λοιπόν θα αντιμετωπίσει απόψε στις 5 στο Αγρίνιο τον Πανετολικό στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για την προημιτελική φάση του κυπέλου. Στις 9.30 στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό. Λίγα 24 ώρα μετά τη μεγάλη νίκη των Πράσινων για το πρωτάθλημα. Το κλίμα στο Δικέφαλο του Βορρά είναι βαρύ για τον Αμπέλ Φερέιρα και δεν αποκλείεται σε περίπτωση νέου στραβοπατήματος να υπάρξουν εξελίξεις όσον αφορά το μέλλον του Πορτογάλου τεχνικού. Ο Ολυμπιακός γνώρισε χθες βαριά ήττα από τη Ζαλγκίρη στο Κάουνας και βλέπει την οκτάδα να απομακρύνεται απόψε στις 8. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Στο NBA ο Γιάννης Αντετοκούμπο έδειξε στο νούμερο 1 τον draft Zion Williams τι σημαίνει MVP. Με κάτω τα χέρια ιτήθηκε ο Ολυμπιακός στο Κάουνας από τη Ζαλγκίρη και είδε τις ελπίδες του για είσοδο στην οκτάδα να εξαναμίζονται. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι Ερυθρόλευκοι είδαν τους Ρότσεστη και Σπανούλη να αποχωρούν με τραυματισμό. Ο Αμερικανός θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 3 εβδομάδες, ενώ ο αρχηγός χτύπησε στον Αστράγαλο, στον οποίο είχε υποβληθεί σε επέμβαση. Αύριο οι Ερυθρόλευκοι θα υποδεχθούν την Τζέσεκα. Στο NBA ο Γιάννης Αντετοκούμπο έδειξε στο νούμερο 1 τον draft Zion Williamson ότι ο παλιός είναι αλλιώς. Ο Greek Freak ήταν για άλλο ένα μάτς συγκλονιστικός. Πέτυχε ακόμα ένα double-double με 34 πόντους και 17 rebound και οδήγησε τους Bucks στη νίκη επί των Pelicans στη Νέα Ορλεάνη με 120-108. Ο πολλά υποσχόμενος Zion τα βρήκε σκούρα μπροστά στον Έλληνα άσο. Ευστόχησε μόλις σε 5 από τα 19 σουτ που επιχείρησε, καθώς στις περισσότερες προσπάθειές του ο Γιάννης του έκρυψε το καλάθι και διαπίστωσε από πρώτο χέρι ότι άλλο να είσαι νούμερο 1 στα draft και άλλο MVP στο NBA. Πλώρη για την κατάκτηση του 7ου πρωταθλήματος τα τελευταία 8 χρόνια έχει βάλει στη Γαλλία η Paris Saint-Germain που επικράτησε και τη Νάντ εκτός έδρας με 2-1. Στη Γερμανία η Βέρντερ επικράτησε με 3-2 τη Ντόρτμουντ και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του κυπέλου. Μπορεί στο πρωτάθλημα η Βέρντερ να μάχεται για την αποφυγή του υποβασμού και η Ντόρτμουντ για τον τίτλο. Το κύπελο όμως είναι διαχρονικά άλλη υπόθεση. Το μεταξύ του νοκάουτ μα στη Βρέμ ήταν συγκλονιστικό. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ με 2-0, με γκολ του Σέλκη στο 16 και του Μπιντενκούρτ στο 30. Στο 67 ο 19χρονο Χάλαντ, που σκοράρει κατά ρηπάς από τη μέρα που φόρεσε τα κίτρινα, βρήκε ξανά δίχτυα, μειώνοντα το σκορ σε 2-1, αλλά στο 70 ο Ράτσικα έδωσε εκ νέου προβάδισμα 2 τερμάτων στου πράσινου. Ωραία να μείωσε σε 3-2 στο 78 και στι καθυστερήσει ο Χάλαντ είχε την ευκαιρία να στείλει το μάτι στην παράταση, όμω ο Παυλένκα έκανε εντυπωσιακή επέμβαση. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί για την απογευματινή σας ενημέρωση στις 6.30. Αναλυτικά ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρα 10 με τη Μάρα Ζαχαρέα. Δείτε τώρα το Shopping Star από εμάς. Καλό σας απόγευμα.